Ξεκίνησε στο εκθεσιακό κέντρο οι εκδηλώσεις του 50ου Φεστιβάλ της ΚΝΕ του οδηγητή που συμπληρώνει φέτος 50 χρόνια ζωής, διανύοντας έτσι έναν δρόμο μισού αιώνα που μπορεί να μοιάζει μακρινός αλλά δεν έχει επηρεάσει καθόλου τη ζωντάνια, τη διάθεση, τη δίψα και ακόμα περισσότερο. Ήταν μια τέτοια η πορεία του φεστιβάλ, όπως αναφέρουν, στον χρόνο που δημιούργησε το ίδιο τις συνθήκες και τις στιγμές, ώστε να το κάνει αναπόσπαστο στοιχείο της πολιτικής και της πολιτιστικής δράσης της ΚΝΕ. Γιορτάζουμε, ανέφερε ο υπεύθυνος τύπου της ΚΝΕ της Άρτας, Αλέξης Κατσαρός, την επέτειο των 50 χρόνων του φεστιβάλ της ΚΝΕ. Είμαστε χαρούμενοι και περήφανοι για όσα έχει πετύχει στη διαδρομή του, αλλά κυρίως γιατί έχουμε κατορθώσει να και αγκαλιαστεί από διαφορετικές γενιές και συνεχίζουμε να συγκινούμε. Ανοίγει σήμερα τις πύλες του το 50ο φεστιβάλ της ΚΝΕ και το οδηγητή, ιστορικό και για εμάς, αλλά και για τον κόσμο που όλα αυτά τα χρόνια έχει συμμετάσχει. Ιστορικό για εμάς γιατί προχωρήσαμε και σαν κομματική οργάνωση Άρτας, μαζί με την οργάνωση της ΚΝΕ εδώ πέρα στην Άρτα, προχωρήσαμε στην έκδοση ενός λευκώματος για τα 50 χρόνια του φεστιβάλ της ΚΝΕ στην Άρτα, που όλοι οι επισκέπτες μπορούν να προμηθευτούν εδώ πέρα από το χώρο του φεστιβάλ, με πλούσιο φωτογραφικό υλικό από όλα τα φεστιβάλ της ΚΝΕ. Ούτως ή άλλως, τα φεστιβάλ της ΚΝΕ από την αρχή τους. Από την αρχή του αυτός ο θεσμός είναι συνδεδεμένος με τους αγώνες και τις ανησυχίες του λαού και της νεολαίας, της πόλης, κόντρα σε μια υποκουλτούρα που προωθείται, σε έναν ατομισμό. Εμείς εδώ πέρα ενισχύουμε τη συλλογικότητα από το πιο καινούριο, από το πιο νεοφώτιστο κνήτη, ας το πούμε, μέχρι το πιο παλιό κουκουέ, οπαδό, φίλο του κόμματος. Εδώ πέρα ο καθένας μπορεί να έρθει και να πει: αυτή την πρόγκα την έβαλα εγώ, αυτή τη καλωσιά την έστησα εγώ, αυτό τον προβολέα την έστησα εγώ. Ενισχύουμε αυτή τη συλλογική δράση που πιστεύουμε ότι έχει ανάγκη, που πιστεύουμε ότι έχουμε συνολικά ανάγκη ο λαός και η νεολαία, ώστε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε και τα βάσανά μας, τα προβλήματά μας με αυτόν τον τρόπο. Απόψε, πρώτη μέρα, έχουμε αφιέρωμα στο Αντάρτικο Τραγούδι από ένα συγκρότημα που έχει φτιαχτεί από φοιτητές του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με τη Ρίτα Αντωνοπούλου, που ο αρτινός λαός εδώ πέρα την ξέρει, έχει ξανεπισκεφτεί, έχει ξανασυμμετάσχει στο φεστιβάλ της ΚΝΕ εδώ πέρα στην Άρτα. Και θα κλείσουμε με ένα συγκρότημα τους Ρέπλικα που μας έρχονται από την Πάτρα και κάνουν πάρτι. Αύριο θα είναι η μεγάλη συγκέντρωση όπου θα μιλήσει ο Θοδωρής Κοτσαντής, που είναι ο γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με τον Γιώργο Μαργαρίτη. Ήδη οι αρτινοί το ξέρουν όλο αυτό, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Και θα κλείσει με νησιώτικο γλέντι από τον Νίκο Φάκαρο, που πάρα πολλά χρόνια προσπαθούμε να τον φέρουμε στην πόλη μας και φέτος τα καταφέραμε. Και το Σάββατο έχουμε μεγάλο αφιέρωμα στο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, που τον έχει αγαπήσει αυτή η πόλη, έχει ξανάρθει, τον έχει τιμήσει πάρα πολλές φορές, όσες φορές επισκέφτηκε την πόλη μας. Ετοιμάζουν οι συνεργάτες του ένα αφιέρωμα, Διονύσιο Τσακνής, η Μιρέλα Υπάχου, τα κίτρινα ποδήλατα και ο κιθαρίστας του, ο Steve Teaser. Και θα κλείσουμε με κλαρίνο από τον αρτινό που τον ξέρουν και τον έχουν αγαπήσει τα τελευταία χρόνια εδώ πέρα, γιατί όταν γύρισε από το εξωτερικό που σπούδαζε, τον Κωνσταντίνο Τολιόντο. Στα πλαίσια της συμπλήρωσης των 50 χρόνων από το πρώτο φεστιβάλ της ΚΝΕ του Οδηγητή, η κομματική οργάνωση της Άρτας του ΚΚΕ και η τομεϊκή οργάνωση της Άρτας της ΚΝΕ έδωσαν βιβλίο λεύκομα αφιερωμένο στα 50 χρόνια της διαδρομής του φεστιβάλ στην Άρτα, το οποίο είναι διαθέσιμο και τις τρεις ημέρες του φεστιβάλ, αλλά και νωρίτερα με επικοινωνία με τις οργανώσεις του ΚΝΕ και του ΚΚΕ στην Άρτα. Το βράδυ της Πέμπτης πραγματοποιήθηκε χαιρετισμό από μέλος της ΚΝΕ και συνεχίστηκε με συναυλία με τη Ρίτα Αντωνοπούλου και τους Ρεβάνς. Thank you.
Χώρο λειτουργεί και η κεντρική έκθεση για τα 50 χρόνια φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή από διάφορες άλλες εκθέσεις, καθώς και έκθεση βιβλίων των εκδόσεων Σύγχρονη Εποχή. Θα λειτουργούν επίσης ο παιδότοπος, το εργαστήριο ρομποτικής και το στέκι συζητήσεων. Στο κόκκινο λάμπαρο πάντα πιστή, στη σάλπιγγα πλάι που μας προσκαλεί. Συγχέμελα ρίχτε παλάτια και θρόνους, βαριές αλυσίδες με κουφόρες και νόμους. Τροπή στον εργάτη, στο σκλάβο ντροπή. Στο αίμα δεν πνίξει μια τέτοια ζωή. Στον εργάτη, στο σκλάβο ντροπή. Στο αίμα δεν πνίξει μια τέτοια ζωή. Σε να τσακίσουμε κυράνος φασίστες, σε Ελλάδας γίνουμε χρήστες. Τροπή για φωνέα στη μάχια με ρηκτή, για τη λαοκρατία. Προφή για το νέο στη μάχια με ρηπτή, για τη λαοκρατία, για τη ζωή. Στους κεφτήρους καλά μάτια μη, μόνοι